Κυρία Δάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας και θέλω να ξεκινήσω ζητώντας σας να μου σχολιάσετε την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής σήμερα, αυτή την επιστολή Ράμου προς τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, προς τον πρόεδρο της Βουλής, την ανακοίνωση Τσίπρα ότι αύριο θα δώσει ονόματα στη Βουλή κτλ. Πώς τη σχολιάζετε και τι εκτιμάει το κόμμα σας για αυτό το θέμα? Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι ενημέρη για αυτή την επιστολή που στάλθηκε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα υπόψη του Γενικού Γραμματέα, ναι, του συντρόφου Δημήτρη Κουτσούμπα. Από εκεί και πέρα το κύριο που αναδεικνύει το ΚΚΕ είναι όλα στο φως. Και αυτή ήταν η στάση που κράτησε από την πρώτη στιγμή που άνοιξε όλη αυτή η συζήτηση. Αλλά κυρίως, αν θέλετε, ως ΚΚΕ αναδείξαμε ότι πρέπει να έρθει στο φως η ανάγκη σύγκρουσης με αυτό το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο που έχει περάσει με όλους τους νόμους διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να υλοποιείται αυτό που ακούσαμε και στις ανάλογες συζητήσεις, ουδής εξαιρείται από τις παρακολουθήσεις. Και αυτό με τη γενική έννοια μπορεί να είναι και σωστό, αλλά το θέμα είναι ποιος είναι αυτός που θα επιλέξει ποιος εξαιρείται και ποιος δεν εξαιρείται. Μα αυτό σας λέω, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το θεσμικό πλαίσιο με την ενσωμάτωση όλων των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά παραθυράκια τα οποία προφανώς με βάση τις ανάγκες του συστήματος και του εκάστοτε πολιτικού προσωπικού μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιλέγει ποιος και με ποιες προϋποθέσεις θα παρακολουθείται. Άρα εμείς λέμε ότι οπωσδήποτε θα πρέπει και στην Επιτροπή των Θεσμών να γίνει η αντίστοιχη συζήτηση, την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Και βέβαια, δηλαδή όπως... να πάει ο κύριος Ράμος και να μιλήσει, λέτε, ή να ξανανοίξει ο συζήτηση. Ο πρόεδρος της ΑΔΕ και τα λοιπά. Μάλιστα. Και να ενημερώσει επίσημα για όλα αυτά που υπάρχουν. Γι' αυτό δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Όμως βάζουμε στο επίκεντρο αυτό που μόνο το ΚΚΕ αναδεικνύει, ότι ο βούρκος αυτός έχει να κάνει με όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο και μόνο το ΚΚΕ συγκρούεται με όλες αυτές τις οδηγίες, τις απαράδεκτες πάνω στις οποίες προχωρούν και οι υποθέσεις συγκεκριμένες. Τώρα, με φόντο λοιπόν αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση που είναι η ποιότητα δημοκρατίας, οι επισυνδέσεις, οι υποκλοπές, οι παρακολουθήσεις, όποια λέξη θέλετε χρησιμοποιείτε, βαδίζουμε προς τις εκλογές. Ήδη έχει ανοίξει ατύπωση η προεκλογική περίοδος. Χθες ο κ. Μητσοτάκης παραχώρησε μια συνέντευξη τύπου για την οικονομία και την ανάπτυξη. Ουσιαστικά είπε ότι πάμε σε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, σε αύξηση συντάξεων, σε κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης και υποσχέθηκε στους δημοσίους υπαλλήλους νέο μισθολόγιο από το 2024. Θα πει κάποιος τώρα τα κάνει αυτά? Θα απαντήσει κάποιος άλλος, μα τώρα του το επιτρέπει η πορεία της οικονομίας, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός πάει από το καλό στο καλύτερο και είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη όσον αφορά την ανάπτυξη. Για να τα σχολιάσουμε, πώς τα βλέπει του κουκουέ αυτά όλα και πώς τα σχολιάζει, αν δηλαδή ήρθε στην ώρα της η αύξηση, αν θα έπρεπε να γίνει με διαφορετικό τρόπο και τι προτείνετε εσείς? Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό που αναδείχθηκε και αποκαλύφθηκε χθες από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και έχει καταρρεύσει με πάταγο από όλα όσα ζούμε όλα τα τελευταία χρόνια, είναι ότι η ανάπτυξη υπέρ των επιχειρηματικών κολοσσών, την οποία μας λέει ότι μπορεί να τη μοιράσει δίκαια, δεν συναντιέται πουθενά με τις δικές μας, τις ανάγκες των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών. Δεν συναντιούνται πουθενά και αυτό επιβεβαιώνεται και όλο το τελευταίο διάστημα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την ώρα που επιχειρηματικοί κολοσσοί στην ενέργεια, που να σας πω στα τρόφιμα, η φαρμακοβιομήχανη, η επιχειρηματική κολοσσή στον τουρισμό και αλλού καταγράφουν ρεκόρ κερδών, εμείς τι έχουμε? Εμείς ο λαός πληρώνουμε τα ρεκόρ στον πληθωρισμό, πληρώνουμε τα ρεκόρ στην ενεργειακή φτώχεια, τη φορολογία, στην εκμετάλλευση, τη δουλειά με ελαστικές σχέσεις εργασίας που ειδικά για τις εργαζόμενες γυναίκες σημαίνει μια ζωή λάστιχο. Μάλιστα. Και αυτά επί της ουσίας είναι. Δεν είναι όμως προς τη θετική κατεύθυνση η πραγματικότητα που ζούμε. Κατά την άποψη του ΚΚΕ το γεγονός ότι
και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται για δεύτερη φορά και οι συντάξεις αυξάνονται και από τη στιγμή που η οικονομία έχει ανάπτυξη η κυβέρνηση σκέφτεται να αυξήσει και το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο μισθός έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και σήμερα είναι κατά 40 ευρώ χαμηλότερος από το 2012. Δηλαδή ούτε καν τόλμησε να πει για τις απώλειες που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πολύ περισσότερο και οι όποιες αυξήσεις υπήρχαν εξανεμίζονται πώς να σας πω, το πρώτο πενθήμερο του μήνα. Με τις τεράστιες αυξήσεις στα καύσιμα, τις τεράστιες αυξήσεις στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, τις τεράστιες αυξήσεις που έχουμε σε μια σειρά άλλες ανάγκες όπως είναι τα ενίκια κτλ. Τις αυξήσεις όμως, αν μου επιτρέπετε για το διάλογο, λέει η κυβέρνηση ότι τις αντιμετωπίζει με το Market Pass, με το Energy Pass, με το Fuel Pass, όσο μπορεί, τουλάχιστον να γλιτώσει τον κόσμο από τον πληθωρισμό, λένε. Ακόμα και αυτά εξανομίζονται εξαιτίας της ακρίβειας, αλλά το κύριο, ξέρετε, είναι ότι όσο δεν αντιμετωπίζεις την πηγή του προβλήματος, την αιτία του, το θέμα θα γιγαντώνεται και θα επανέρχεται να πάσει στιγμή. Πώς δηλαδή μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά την άποψη του ΚΚΕ? Κατά την άποψη του ΚΚΕ, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να υλοποιηθούν τώρα οι προτάσεις που έχει καταθέσει ήδη στη Βουλή με τροπολογίες και τις έχουν απορρίψει και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ουσιαστικά τις απέρριψε να συζητηθεί και ο ΣΥΖΑ και το ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ, που λέει τώρα είναι ανάγκη κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, αντίστοιχα στους φόρους στην ενέργεια. Όλες αυτές οι προτάσεις που έχει καταθέσει για να πάρουν ανάσα οι βιοπαλλιστές αγρότες, όπως αντίστοιχα και οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που είναι με τη θηλιά των χρέων να πάσα ώρα και στιγμή, είναι η προτάση που έχει καταθέσει για την επαναφορά της 13ης-14ης σύνταξης, για το οποίο δεν ακούγεται τίποτα από κανένα άλλο κόμμα, δηλαδή την κατάργηση των αντίστοιχων αντεργατικών νόμων, θυμάστε που είχαν περάσει επί καιρών μνημονίων, 13ης-14ης σύνταξης αντίστοιχα. Η μόνη απάντηση είναι να υλοποιηθούν οι προτάσεις που έχει καταθέσει για αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να καταργηθεί ο απαράδεκτος νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου, ο οποίος λέει ότι ο κατώτατος μισθός πλέον δεν θα γίνεται με συλλογικές διαπραγματεύσεις, θα το αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση με βάση το πόσο αντέχει, λέει, η οικονομία, δηλαδή με βάση τις αντοχές των επιχειρηματικών κολοσσών. Και άρα τελικά η αιτία και η μήτρα όλων αυτών που ζούμε σήμερα βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το ματωμένο δρόμο ανάπτυξης, που έχει μοναδικό κριτήριο τα κέρδη, το επιχειρηματικό κέρδος, δηλαδή η καπιταλιστική ανάπτυξη. Η βασική αιτία για την ενεργειακή φτώχεια, για όλα αυτά που ζούμε σήμερα, είναι ακριβώς όλες οι κατευθύνσεις που είχαν περάσει το προηγούμενο διάστημα και ήταν στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Όσο υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες που είναι εμπριστές της ακρίβειας, οι όποιες λύσεις δεν θα αντιμετωπίσουν αυτά τα διέξοδα και την ανασφάλεια που ζούμε σήμερα, ίσα ίσα αποτελούν μέρος του προβλήματος. Μάλιστα. Και με αυτή την έννοια το ΚΚΕ λέει ότι σήμερα υπάρχει δυνατότητα να διεκδικήσουμε ανάσες ανακούφισης αν ο λαός εμπιστευτεί την ίδια τη δύναμή του με ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ, γιατί όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατή θα είναι την επόμενη μέρα η εργατική η λαϊκή διεκδίκηση, τόσο πιο ασταθής θα είναι η επόμενη κυβέρνηση που έχει ήδη έτοιμο το επόμενο πρόγραμμα. Και αυτά είναι τα κοινά στρατηγικά ζητήματα που συμφωνούν. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπερμνημόνιο, το νέο υπερμνημόνιο. Το Ταμείο Ανάκαμψης πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει η πορεία των χρημάτων? Γιατί η κυβέρνηση έχει δώσει ένα σχεδιασμό. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι μπορεί να το αλλάξει και να δώσει περισσότερα χρήματα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ΚΚΕ πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει η κατανομή των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης? Κοιτάξτε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό. Και αυτός ο συγκεκριμένος προσανατολισμός, όπως φάνηκε και στον ίδιο τον κρατικό προϋπολογισμό, η συντριπτική του πλειοψηφία, κοντά στα 14 δις, πάει σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους και σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα προϋπόθεση για να μπορούν να εκταμιευθεί και μια σειρά τέτοια μέτρα είναι να προχωρήσουν πιο γρήγορα
αυτό το αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Άρα είναι κομμένο και ραμμένο το Ταμείο Ανάκαμψης και το τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα σε σχέση με το που πάει και που ρέει το χρήμα. Το θέμα είναι ότι την πλειοψηφία όλων αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων την έχουμε πληρώσει από τη δική μας τσέπη μέσω της φορολογίας στον κρατικό προϋπολογισμό που το 95% επιβαρύνεται σε εμάς, στις εργατικές, στις λαϊκές οικογένειες, ενώ μόλις το 5% είναι αυτό που αναλογεί στις διάφορες μεταρρυθμιστικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα αυτό που είναι ανάγκη σήμερα για να πάρουμε ανάσης ανακούφιση είναι να συγκρουστούμε με μια πολιτική που ενισχύει αυτή την κατεύθυνση και αυτό το ματωμένο δρόμο ανάπτυξης, να κάψουμε τα αντιλαϊκά σενάρια της επόμενης μέρας με ένα ακόμα πιο ισχυρό κουκουέ στους καθημερινούς αγώνες, αλλά βέβαια και στις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Πάντως, κυρία Δάγκα, όσον αφορά τις εκλογές, υπάρχει το εξής ερώτημα ή θα έλεγα καλύτερα η θεωρία της χαμένης ψήφου επανέρχεται. Διότι λένε κάποιοι ότι αν θέλεις να φύγει ο Μητσοτάκης πρέπει να ψηφίσεις μόνο Τσίπρα. Αν ψηφίσεις ένα μικρότερο κόμμα, περιπίν το ΚΚΕ, εντάξει θα κάνεις πιο δυνατό το ΚΚΕ με μια-δυο μονάδες, αλλά δεν θα αλλάξεις τίποτα. Εδώ τι απαντάτε? Κοιτάξτε, αν πάμε με κριτήριο τι συμφέρει τους εργαζόμενους και το λαό, χαμένη είναι η ψήφος που δίνεται στα κόμματα που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση που υπάρχει σήμερα, για τα διέξοδα, την ανασφάλειά μας. Και αυτή την κατάσταση την διαχειρίστηκαν σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιο πριν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, που οπωσδήποτε υπηρετούν το σημερινό σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης, το σημερινό σάπιο σύστημα των υποκλοπών, το σημερινό σάπιο σύστημα το οποίο θυσιάζει κάθε μας ανάγκη μόνο και μόνο για να υπηρετείται οι αντοχές της οικονομίας της αγοράς, δηλαδή για να υπηρετούνται οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα συμφέροντά τους. Τελικά χαμένη είναι η ψήφος που μας καλεί να κάνουμε σκόντο από το τι έχουμε ανάγκη τον 21ο αιώνα το 2023, να αποδεχτούμε δηλαδή τη σημερινή βαρβαρότητα στη λογική του μικρότερου κακού που πάντα μας έχει οδηγήσει στο μεγαλύτερο κακό. Και τελικά χαμένη είναι η ψήφος εργατικών λαϊκών δυνάμεων που θα πάει είτε στην Νέα Δημοκρατία είτε από την άλλη σε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που και οι δύο από την επόμενη μέρα έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα εκτελέσουν τις αναγκαίες αποστολές που υπηρετούν το σημερινό αστικό πολιτικό σύστημα. Και η αλήθεια είναι ότι η μόνη κερδισμένη ψήφος είναι αυτή που την επόμενη μέρα θα πάει για την υπεράσπιση όλων των εργατικών, των λαϊκών συμφερόντων. Κερδισμένη είναι η ψήφος που θα ενισχύσει την επόμενη μέρα τη δική μας εργατική λαϊκή αντεπίθεση απέναντι σε όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές. Κερδισμένη τελικά είναι η ψήφος του ΚΚΕ που οι βουλευτές του, οι αγωνιστές, την επόμενη μέρα θα την καταθέσουν για να αναδείξουν τα προβλήματα των εργαζομένων, για να βάλουν εμπόδια, για να ασκούνε πιέσεις και κυρίως στηρίζουν με όλους τους τρόπους της κινητοποίησης των ίδιων των εργαζομένων. Είναι αυτά τα παραδείγματα μόνο της τελευταίας περίοδου και σκεφτεί κάποιος πώς θα ήταν τα πράγματα αν ήταν περισσότεροι βουλευτές να υπερασπίζονται εργατικά λαϊκά νοικοκυριά όταν πάνε η αστυνομία μαζί με τους δικαστικούς κλητήρες να πετάξουν απ' έξω κόσμο. Ας σκεφτούν πώς θα κατατεθεί η ψήφος στο ΚΚΕ που πρέπει να είναι ακόμα πιο δυνατό την επόμενη μέρα όταν κάνουν εξώσεις μέχρι και σε σχολεία από το χώρο που στεγάζονται, βέβαια. Βέβαια. Έχετε τέτοια στοιχεία που κάνουν έξω σε σχολείο? Βέβαια, να σας πω αυτή την περίοδο, για να ξέρετε, είναι σε εξέλιξη έξωση του ένατου δημοτικού σχολείου Εγάλεο. Μάλιστα. Με βάση δικαστικές αποφάσεις, έχει βάλει λουκέτο με ευθύνη η κυβέρνηση, η περιφέρεια και ιδιαίτερα η δημοτική αρχή, έχουν βάλει λουκέτο στο δικαίωμα των παιδιών, στα μορφωτικά τους δικαιώματα. Η πρόταση που υπήρχε μέχρι τώρα ήταν να συστεγαστεί 200 παιδιά, το 9ο και το 14ο δημοτικό, σε άθλιες συνθήκες που δεν φτάνουν καλά-καλά ούτε να εξασφαλίσουν ζητήματα υγιεινής των παιδιών.
200 παιδιά με 4 τουαλέτες για κορίτσια Μάλιστα. και 3 αγόρια, να κάνουν μαθήματα τα τμήματα ένταξης αποθήκες, κάτω από την πίεση των ίδιων των γονιών, που είναι εδώ και ένα χρόνο σε κινητοποιήσεις, αποφεύχθηκε αυτό το σενάριο και βέβαια ασκώντας πίεση σε Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει μία δέσμευση ότι θα προχωρήσει η επίταξη του συγκεκριμένου οικοπαίδου στο οποίο στεγάζεται το ένατο δημοτικό. Μένει βέβαια να δούμε πώς θα κατατεθεί από τα αρμόδια Υπουργεία τις επόμενες μέρες. Αλλά αυτό που έδειξε στην πράξη και αυτός ο αγώνας είναι ότι μόνο κάτω από το δικό τους, τη δική τους πίεση, τη δική τους ανυπότακτη αγωνιστική στάση με τη στήριξη του ΚΚΕ μπόρεσαν και οι γονείς να βάλουν εμπόδια σε σχεδιασμούς που το 2023 θέλαν να μετράνε ακόμα και τον αέρα, πόσο αέρο θα αναπνέουν τα παιδιά τους και να κάνουν σε άθλιες συνθήκες πραγματικά κυρία, μάθημα. Κυρία Δάγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ εγώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.